Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το νέο πακέτο βοήθειας προς τη χώρα μας, καθώς οι Γερμανοί βάζουν συνεχώς νέους όρους στο τραπέζι, την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι... την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχουν δυνάμεις που επιθυμούν να ανοίξουν στην Ελλάδα την πόρτα της εξόδου από την Ευρωζώνη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι μελετάται η καθυστέρηση στην καταβολή μέρους ή και όλου του πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτρεχα και έχω λαχανιάσει. Να πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα σχολιάσουμε τις σημερινές εξελίξεις με τον Γιάννη Πρετεντέρη, τον Παύλο Τσίμα, τον Μανώλη Καψή, τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τη Μαρία Σπυράκη και τους άλλους συνεργάτες του Μέγκα. Και θα πάμε καταρχήν στο Γιώργο Παππού, ο οποίος είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου είναι σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup. Μπορεί να ακούγεται κοινότυπο από αυτό που θα πω, αλλά αυτή η συνεδρίαση που είναι σε εξέλιξη, η τηλεδιάσκεψη. You want to know what I'm doing? I'm on Popstar Daily, checking out the latest news, videos, music and games. So you should be too. Log on to www.popstardaily.com to stay on top, bitches.